Καλημέρα σας γλυκές μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα φωτισμός είναι λίγο χάλια, πιστεύω λίγο να με συγχωρέσετε, αλλά έχουμε τέτοιον υπέροχο ήλιο στη Γερμανία που ό,τι άκουσα 8 ώρες σήμερα που θα έχουμε ήλιο. Ωραία. Λίγο σπάνιο για εδώ, αλλά αυτός ο καιρός μου αρέσει, η άνοιξη μου αρέσει. Βλέπετε ήδη παντού στον τοίχο, παντού είναι γυαλίζει. Πιστεύω αν ο φωτισμός δεν είναι καλός, συγχωρέστε με. Αλλά βρίσκω τη μέρα πραγματικά υπέροχη. Λοιπόν, σηκώθηκα πρωί-πρωί και το πρώτο που έκανα ήταν βεβαίως στις δουλειές μου. Μετά είχα κάποιο ραντεβού στο γιατρό και μετά πήγα και ψώνισα ορισμένα πράγματα στο drugstore. Drugstore εδώ πέρα στη Γερμανία, πήγα στο DM, που μπορώ ώρες να περνάω μέσα στο DM, να σας πω την αλήθεια, και πήρα ορισμένα πραγματάκια. Δεν είναι πολλά πραγματάκια. Θα σας δείξω τις μικρές μου αγορές που έκανα σήμερα το πρωί. Δεν είναι πάρα πολλά, αλλά είπα να σας τα δείξω τώρα μόλις ήρθα από το μαγαζί και είμαι ακόμα κουρασμένη. Μόλις ήρθα, κάθισα λοιπόν, πήρα ένα πολύ γρήγορα ένα φλιτζάνι καφέ και είπα να σας το δείξω γιατί άμα καθίσω και ασχοληθώ με άλλα πράγματα θα το ξεχάσω. Δεν θα το κάνω. Κάθε φορά αυτό κάνω. Αγοράζω κάτι, θέλω να σας το δείξω και μετά πάντα το ξεχνάω. Έχω επίσης και τις αποδειξούλες μαζί, αλλά πιστεύω δεν τις χρειάζομαι γιατί τα ποσά είναι μικρά και περίπου τα ξέρω λίγο απ' έξω. Λοιπόν, θα πάρω τη σακούλα όπως είναι, δεν τα έχω ξεπακετάρει ακόμα καθόλου. Και πρώτο που έχω πάρει, δεν είναι κάτι σημαντικό, αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να σας το δείξω. Ένα υγρό για τα τζάμια. Αυτό. Δεν κοστίζει πολύ, γύρω στο 1 ευρώ και κάτι. Μαντιλάκια που καθαρίζω στο σπίτι. Αυτά τα μαντιλάκια τα παίρνω συνέχεια από διαφορετικές φίρμες, δεν με πειράζει αν είναι κάποια ειδική. Αυτά είναι με λεμόνι, τα παίρνω και τα έχω μέσα στην κουζίνα και μέσα στο μπάνιο και καθαρίζω κάτι πολύ γρήγορα αν κάτι λερωθεί. Μετά πήρα. Στο τράξο έχει και κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και κάθε φορά δεν ξέρω αν θα το δείξω. Αλλά είναι μαύρο ψωμί, τρελαίνομαι για αυτό το μαύρο ψωμί. Είναι τελείως μαύρο. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο, δεν χρειάζεται. Και μετά, αυτά που θέλω να σας δείξω είναι. Πήρα κάτι για να οργανώσω λίγο τα πινέλα μου. Τα έχω μεν σε ένα γυάλινο κουτάκι που έχω πάρει από ένα μαγαζί με διακοσμήματα, δηλαδή που κάνει διακόσμηση σπιτιού. Αλλά δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Και στο DM που ήμουνα, βρήκα αυτά τα κουτάκια, εδώ, με τρεις θήκες. Και αγόρασα δύο από αυτά, στην τιμή των 6,95, το βλέπετε. Και σκέφτηκα εδώ μέσα να βάλω τα πινέλα μου και τα lip gloss που φοράμε. Και έχω πάρει δύο, θα σας τα δείξω γιατί έχω πάρει και τα κραγιονάκια, πήρα λοιπόν δύο. Και είναι με λίγο ακριβούτσικα, αλλά είναι πάρα πολύ γερά. Δηλαδή το ακριλικό του είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ σταθερά και πολύ χοντρό το υλικό του. Πιστεύω να βγουν ωραία, όμορφα, στο μπάνιο. Μου αρέσει λίγο να είναι όχι μόνο τα προϊόντα μου στο μπάνιο, αλλά να είναι και λίγο ωραία βαλμένα, διακοσμημένα. Μετά πήρα επίσης, έχω ήδη δύο, αλλά πήρα ακόμα ένα. Γιατί η γλυκιά μου έχω πολλά κραγιόν, θήκες για τα κραγιόν, τις ξέρετε όλες, το DM της έχει 3,45, ας τις δείξω. Τις βάζω έτσι τη μία δίπλα στην άλλη και έχω όλα τα κραγιόν στη σειρά. Και συνεχίζω, δεν πήρα πολλά σας είπα, με λίγο ενόπνευμα και αυτό το ενόπνευμα το έχω μέσα, είναι ένα μικρό μπουκαλάκι, το έχω πάντα στην τσάντα μου. Έτσι και πάμε για ψώνια με τη μητέρα μου ή βγω κάπου έξω και θέλουμε μετά κάτι να βάλουμε στο στόμα, κάνα κουλουράκι, κάνα ψωμάκι. Καθαρίζω τα χέρια μου με ένα πανάκι και βάζω και λίγο κάπου ενόπνευμα γιατί έχω πολλά τέτοια, πολλά πράγματα έχω κολλήσει που λένε. Όσο είναι και εγώ τα μαζεύω. Δεν μου αρέσει τα χέρια μου να είναι βρώμικα όταν θα βάλω κάτι στο στόμα. Επίσης βρήκα κάτι από την P2, βρήκα μία μάσκαρα. Λοιπόν, αυτό το θέμα της μάσκαρας θα μείνει για μένα, δεν ξέρω αν τα καταφέρω. Μου αρέσουν πολλές, δοκιμάζω πάρα πολλές. Έχω 2-3 που είναι τέλειες για μένα, μάλιστα έχω μία που είναι πολύ τέλειος για μένα, αναγιάκε, αλλά κοστίζει 30... τώρα θα σας γελάσω, ή 32,99 ή 39,99 στο Douglas. Και να πω την αλήθεια, ρε κορίτσια, για μένα μου είναι πολύ ακριβή.
Εντάξει, ξέρω ότι κάπου κάπου είναι καλά να δίνουμε. Αλλά παραδείγματος χάρη να δώσω για ένα κραγιόν στις 30 ευρώ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Έχω και κάμποσο. Αλλά δώσω για μια μασκάρα 30 ευρώ ή 40 ευρώ. Και μέσα σε 3-4-5 μήνες θα πρέπει κανονικά να την πετάξω, γιατί παραπάνω δεν θα πρέπει να τις κρατάμε τις μασκάρες. Θα σας γυρίσω ένα βιντεάκι επίσης με το πόσο καιρό θα πρέπει να τις χρησιμοποιούμε. Δεν είναι καλό για το μάτι μας. Δεν το βλέπω σωστό. Είναι πανάκριβες. Γι' αυτό και τις παίρνω συνέχεια από το drugstore τώρα τελευταία. Αυτή να τη βρήκα σε έκπτωση. Πιστεύω, μάλλον, θα πρέπει να βγαίνει από το κατάλογο της πεδίο. Να πω την αλήθεια, τη δοκίμασα μόλις ήρθα. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Λέει ότι μέσα έχει τριχούλες. Την είχε κατεβασμένη από 3,5 ευρώ στα ούτε 2. Και λέει ότι έχει μέσα τριχούλες και ότι δίνει μάκρος. Η κάμερά μου κάπως ανακατεβαίνει. Εγώ προσωπικά τίποτα από αυτό δεν είδα. Μάκρος 0. Και το ωραίο ήταν η μοναδική μασκάρα που έκανε την ώρα που την περνούσα πάνω από το... Θα σας το δείξω. Την ώρα που την περνάω πάνω από το... Τα βλέφαρά μου, αυτή να είναι η φούρτσα του. Έτσι εδώ. Κάνει χράτς χράτς. Δεν ξέρω αν τα ακούτε, αλλά κάνει έτσι χράτς χράτς χράτς. Και αυτό δεν μου έχει συμβεί σε καμία μασκάρα. Μπορείτε να τα ακούτε. Ένα πράγμα πολύ περίεργο. Δεν ξέρω γιατί. Τι πράγμα δεν έχω ξαναζήσει. Εντάξει, θα τη δοκιμάσω κανένα 2-3 φορές, θα δούμε. Με 1,5 ευρώ που την πήρα σε έκπτωση. Πες ότι έφαγα ένα κουλουράκι, αλλά περίεργο. Λοιπόν, μετά πήρα κάτι καινούριο που βγήκε. Είναι δυσάιος, γιατί χρειαζόμουν να πάρω μία λακ, λέγεται στην Ελλάδα, ναι. Μία λακ. Και πήρα τη Σάιο στην καινούργια με την κερατίνη. Τη βρήκα εδώ στη Γερμανία, κοστίζει 3,50. Θα σας γελάσω τώρα. Για να δω πόσο κοστίζει η Σάιο. Να δω λίγο στην. 2,65. 2,65 έχει τη Σάιο η Λακ. Ξέρω ότι οι Σάιο είναι εδώ πέρα λίγο πιο φθηνές, γιατί παράγονται στην Γερμανία νομίζω. Οπότε στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ακριβότερα. Και θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Έχω την κράτηση 4. Λέει ότι έχει 100% καλή κράτηση. Ότι γυαλίζει το μαλλί μετά που τα αφήνει καλό. Τώρα καλά όλα αυτά έτσι τα λένε. Αλλά θα τη δούμε. Θα τη δοκιμάσω και θα σας πω σε ένα άλλο review πώς τη βρήκα. Και τελευταία έχω μετά. Τι άλλο πήρα. Να δω το τελευταίο να σας δείξω. Πήρα. Αχ, και την πήρα. Πήρα ακόμα μία φορά, γιατί να σας πω την αλήθεια, το είχα πάρει το προϊόν αυτό και το πήρα ξανά πάλι πίσω στο σούπερ μάρκετ. Πήρα το Tingle Teaser για τα μαλλιά, δεν ξέρω αν το έχετε στην Ελλάδα. Και είπα να του δώσω ακόμα μία δοκιμή, γιατί είχα δοκιμάσει το Tingle Teaser στο ροζέ το χρώμα, το πιο μεγάλο, που κοστίζει 15 ευρώ. Λέω ότι είναι μία χτενούλα που... ξεμπερδεύει τα μαλλιά πάρα πολύ εύκολα και ότι το χρησιμοποιούν οι μεγάλοι stars στην Αμερική και οι μεγάλοι κομμωτές και ότι ξεμπερδεύει το μαλλί και ότι δεν το κόβει και ότι είναι... Δηλαδή μιλάνε για αυτό το προϊόν. Τώρα μην γελάσετε αυτό που θα σας πω, γιατί καμιά φορά όλοι λένε «Αμάν Μαρία, αυτό που λες όλοι γελάμε». Μιλάνε για αυτό το προϊόν, λες και «Σε κάνει νέα, σε βγάζει τα κιλά». Κοιμάσαι και σε την άλλη μέρα zero που λένε. Δηλαδή, λες και είναι το θαυματουργό πράγμα. Και το είχα αγοράσει και μου είχε φανεί πάρα πολύ ακριβό, να πω την αλήθεια, με 15 ευρώ. Και ήταν τελείως, είναι μόνο πλαστικό, δηλαδή δεν είναι τίποτα. Είναι ένα πλαστικό με τριχούλες, έτσι, με πλαστικά δοντάκια. Και μου φάνηκε πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν έλεγα παιδιά για ενός ευρώ προϊόντος, ούτε ευρώ. Το πήγα πάλι πίσω γιατί με νευρίασε. Τώρα, μετά το είπα στο γερμανικό κανάλι και πολλές μου είπαν δοκίμασέ την ξανά, είναι πολύ καλή, δώστε να μια ευκαιρία. Άντε, εγώ την πήρα μια μέρα λοιπόν, την είχα δοκιμάσει, την ξαναπήγα πάλι πίσω την άλλη μέρα. Τώρα, λέω, θα τη δώσω ακόμα μία και βρήκα αυτό το πολύ ωραίο σχέδιο,
γράφει εδώ πέρα Tangled Teaser. Και τώρα τη βρήκα έτσι τη μικρούλα. Και η μικρούλα είναι πολύ ωραία γιατί έχει και μικρό καπάκι από κάτω. Γιατί αυτά εδώ είναι, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στο μαύρο, δηλαδή είναι πολύ πλαστικές βουρτσούλες. Βουρτσούλες, ναι. Που έχουν διαφορετικό μέγεθος, υπάρχουν κοντά και πιο ψηλά. Και είναι έτσι, δηλαδή μόνο πλαστικό. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Και λέει ότι κάνει δηλαδή στο μαλλί, το ανοίγει το μαλλί σου και ότι ξεμπερδεύει. Και αυτό εδώ για να προστατεύεται, επειδή θέλω να την έχω και μέσα στην τσάντα μου, βάζουμε αυτό το καπάκι από κάτω και έτσι κλείνει. Και έτσι προστατεύεται μέσα στην τσάντα, γιατί αλλιώς θα χαλάσει. Και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί βρήκα σε αυτό το χρυσό το χρώμα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι έδωσα 15 ευρώ και την πήρα. Αλλά έτσι και δεν κάνει τίποτα. Θα πάω και θα σου πετάξω το κεφάλι, α. 15 ευρώ για ένα πλαστικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα το δώσω μια ευκαιρία ακόμα και θα σας πω, δεν ξέρω αν έχετε στην Ελλάδα. Αν η χρονόμος είναι να έρθει, λοιπόν θα σας κάνω ένα review και θα σας πω πώς είναι. Και τελευταία, για να μην περάσουμε το βιντεάκι πάλι πολύ μεγάλο, πήρα ορισμένα κραγιονάκια που τα αγαπάω πάρα πολύ τελευταία και σας τα είχα δείξει νομίζω. Σας είχα πει ότι τα λατρεύω και έχω αφήσει λίγο το αμάξι στην άκρη και μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί κάθονται ώρες πολλές στα χείλη μου, δεν τα ξεραίνουν και έχουν υπέροχη τιμή. Γιατί όχι, είναι τα καινούργια της Essence στο μαύρο κουτάκι και πήρα μερικά. Έχουν εδώ στη Γερμανία και θα σας δείξω ακριβώς την τιμή. Γιατί την προηγούμενη φορά σας είπα 2,45, αλλά ήταν λάθος. Είναι μάλιστα πιο φθηνά. Είναι 2,25 μάλιστα τα κραγιονάκια. Έχουν 2,25 της Essence. Και πήρα, θα πάρω λίγο από την αρχή τα χρωματάκια τους. Έτσι πήρα τώρα κάμποσα χρωματάκια. Δηλαδή πήρα, ας το πούμε, 1, 2, 3, 4, 5, 6 κραγιονάκια, ούτε 15 ευρώ. Και έχω τώρα κάμποσα χρώματα. Λοιπόν, θα σας βάλω τώρα και θα σας πω ότι έχω πάρει το νούμερο 07, που είναι το Natural Beauty. Είναι αυτό το χρωματάκι, το βλέπετε, είναι τελείως καινούριο. Εδώ. Θα σας κάνω ένα μικρό σουοτσάκι. Είναι αυτό εδώ. Αλλά θα σας το δείξω. Εγώ είμαι τέτοια, δεν μπορώ. Αν να μην δεν το δείξω στα χείλη, δεν μπορώ. Στο χέρι δεν μου αρέσει καθόλου. Στα χέρι θα σας το δείξω και στα χείλη. Γιατί αυτό τα έχω πάρει για μένα, αυτό θα χρησιμοποιήσω. Αυτό είναι το Natural Beauty. Είναι αυτό. Πολύ ωραίο χρώμα και κάθε μέρα. Το νούμερο 07. Μετά έχω πάρει το νούμερο... Στιγμούλα. Το νούμερο 01. Δεν τα έχω πάρει με τη σειρά, αλλά δεν πειράζει. Το νούμερο 01 και είναι αυτό εδώ, το Cotton Candy. Ένα πολύ ωραίο ροζέ χρώμα. Αυτό πιστεύω τώρα για την άνοιξη καλοκαιράκι είναι τέλειο. Θα κάνω και στα δόντια μου. Κορίτσια, είναι πάρα πολύ όμορφα κραγιόν. Τσεκάρετε τα 2,25 στη Γερμανία και κάθονται ώρες πραγματικά. Χωρίς να ξεραίνουν τα χείλη. Έχω τρελαθεί με αυτά τα κραγιόν. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Που πρώτα από εσάς εγώ δεν τα έπαιρνα, σας λέω την αλήθεια. Γιατί φεύγαν αμέσως. Το επόμενο είναι το 013. Αυτό το είχα πάρει ήδη, σας το έδειξα μια φορά, αλλά το ξαναπήρα πάλι. Γιατί το θέλω να το έχω και μια φορά στην τσάντα μου. Είναι αυτό φορά καθημερινό, το Love Me. Είναι ένα... ίδιο χρώμα με τα χείλη μου, Better Than Lips. Και το φορά καθημερινό.
Γι' αυτό και ήθελα και έναν άγχος τσάντα μου μέσα. Με συγχωρείτε, μα είμαι χάλια, είναι η ώρα μία. Ήδη είμαι από το πρωί από τις 6 ξύπνια. Το επόμενο είναι το... '02 All you need is red. Και όπως το λέει, είναι ένα πολύ ωραίο κοκκινάκι. Καλά με αυτό τώρα. Κάνουμε μπαμ, μπαμ που λένε. Μπαμ in your face. Το κόκκινο. Αν δεν τα έχω βάλει λίγο καλά, με συγχωρείτε. Το κόκκινο θα έπρεπε να το βάλω και με lip liner. Αλλά τώρα δεν έχουμε εδώ πέρα μαζί μου. Είναι πιο πολύ έτσι για το βράδυ. Αλλά ωραίο κόκκινο. Και τελευταία έχουμε το Dare to Wear, το νούμερο 3. Και είναι αυτό εδώ, είναι ένα σκούρο κοκκινάκι, πάει λίγο προς το βυσσινί. Καλά έχω γίνει. Δεν μπορώ να δω ακριβώς μέσα στην κάμερα και πως αλείβομαι. Καλά έχω γίνει. Θα σας γυρίσω όμως και ένα βιντεάκι με τα πράγματα που δεν θα πρέπει να κάνουμε στο μακιγιάζ και εκεί θα πέσει γέλιο. Μιστεύω να πασαλήφθηκα. Καλά να είμαι τώρα. Και αυτό είναι το Dare to Wear, το νούμερο 3. Τα καραγιονάκια αυτά, κορίτσια, έχουν υπέροχη αφή. Δεν στεγνώνουν, κάθονται πολλή ώρα και 2,25 ευρώ εδώ στη Γερμανία. Στην Ελλάδα δεν ξέρω πόσο έχουν, αλλά δεν πιστεύω. Ακόμα και 3 ευρώ να έχουν, δεν πιστεύω παραπάνω. Λοιπόν, αυτό ήταν τα μικρά μου τα ψώνια που έκανα. Πιστεύω να μην σας κούρασα πολύ. Πολλά από αυτά θα τα δοκιμάσω. Θα δω και αυτό τι είναι με τη μασκάρα και με το tingle teaser. Θα δούμε πώς θα πάμε με τα μαλλιά. Και θα τα ξαναπούμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πιω τον καφέ μου και θα χαρώ την ωραία τη μέρα και θα ξεκουραστώ λίγο. Γεια σας κορίτσια, γεια σας. Γεια σας.